Ξανά στην επιφάνεια ήλθε το θέμα του γηπέδου Ανθή Καραγιάννη και των εργασιών στο Χλωοτάπητα που γίνονται εκεί. Στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το έργο ανακατασκευής, αφού ο Θοδωρός Καλλιωτζής όσο και ο Στάθης Ερυφηλίδης δεν συνένεσαν στη διαδικασία. Κριτική από την πλευρά τους άσκησαν όμως τον Δήμαρχο για το χειρισμό του ζητήματος και οι παρατάξεις του Άρη Βέρου και Βασιλή Λιόγκα. Των ενεργειών του για να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του έργου υπεραμείνθηκε σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα το πρωί ο βουλευτής Πασόκ Σάβας Εμινίδης, εκτιμώντας πως τον Απρίλιο το έργο θα είναι έτοιμο. Λίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η προγραμματική σύμβαση με την Γενική Γραμματεία, με την οποία χρηματοδοτηθήκαμε με το ποσό των 100.000 ευρώ περίπου για να αντικαταστήσουν το Χλωοτάπητα του σταδίου Ανθή Καραγιάννη, όπου θα συμμετέχει η ομάδα. Το μόνο που βλέπω εγώ είναι ότι είναι η καθυστέρηση να έρθει η απόφαση σήμερα εδώ. Γιατί για αυτή την επιχορήγηση ακούμε εδώ και μήνες ότι έχει εγκριθεί. Όχι. Πάρα πολύ καιρό χρόνο επαρκεί πάντως για να είχαμε προχωρήσει σε μια κανονική ανοιχτή διαδικασία διαγωνισμού δημοκρασίας. Βεβαίως το βάζετε έτσι βιαστικά, με την έννοια εντός εισαγωγικών αν θέλετε, ότι δύο εβδομάδες λέτε κλπ. Πάντως ο χρόνος ήταν επαρκής για να είχαμε ξεκινήσει από τότε και απρόγια δεν είχαμε ξεκινήσει. Χτύπησα το καμπανάκι τότε ότι και ο Δήμος θα πληρώσει, διότι επικαλέστηκε ο Δήμαρχος ότι όλα θα τα πληρώσει ο Τσιτσαξής. Και ο του φάρματος επιβεβαιώνουμε σήμερα. Εκεί οι μηχανισμοί φρέναραν το έργο όσον αφορά την νομιμότητα υλοποίησής του. Και το δεύτερο, ότι και ο Δήμος θα πληρώσει 24.000 ευρώ, 25.000 ευρώ. Σας θυμίζω ότι κατά τη γνώμη τη δικιά μας μπορεί να γίνει πολύ φθηνότερα το έργο αυτό και να μην χρειαστεί να βάλει 25.000 ο Δήμος δικά του χρήματα, αν και πολλά έχει βάλει ως τώρα για την ίδια δουλειά και υπάρχουν τρόποι, τεχνικοί, να γίνει σωστά η δουλειά και ας καθυστερήσει έτσι κι αλλιώς έχει χαθεί η σεζόν. Βάζει το θέμα ότι τι θα γίνει με την ομάδα, βάζει το θέμα πλέον ασφάλειας σωματικής ακεραιότητας των παιχτών. Όμως, όλα αυτά τα γνωρίζαμε, όπως ξέραμε και περίπου το ποσό το οποίο θα δινόταν από τη μεριά της Γραμματείας Αθλητισμού. Και βέβαια έχει δίκιο να λέει και ο κ. Ερυφηλίδης ότι δυστυχώς για μια ακόμη φορά ο Δήμος καλείται να βάλει το χέρι στην τσέπη, να δώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και βέβαια με τη διαδικασία και με τον τρόπο που έχετε αποφασίσει να κάνετε αυτό το έργο, είμαστε αντίθετοι και γι' αυτό θα είμαστε κανονικοί. Εδώ και ένα τρίμηνο περίπου, τετράμηνο αν θυμάμαι, τρίμηνο μάλλον, ναι τετράμηνο, ξεκίνησε ένα θέμα με το γήπεδο, το οποίο ήταν δημοτικό, δεν υπήρχαν δυνατότητες να το χρηματοδοτήσει ο Δήμος και το χόρτο δεν υπήρχε, άρα δεν μπορεί να παίξει η ομάδα της 4ης Εθνικής του ΑΟΚ. Τότε, όταν ήρθαν σε μένα όλα αυτά, εγώ είπα ξεκάθαρα ότι θα προσπαθήσω να βρω τα χρήματα και μάλιστα τελικά τα 30, 40 ή 50 που κάποιοι λέγανε με μέθοδο απλή, φτάσαμε να γίνουν 100.000, τα διασφάλισα, τα έγκρινα, χωρίς λόγια, γι' αυτό σας λέω κάποιοι δεν είμαστε ίδιοι. Πράξη, τα έφερα τα χρήματα. Ο καθένας ξέρει τον τρόπο. Έφερα χρήματα πραγματικά του ελληνικού λαού, αλλά τα έφερα στην καβάλα. Τα έφερα για την καβάλα, για τους φιλάθλους, για ένα γήπεδο στολίδι που πράγματι αν το κάνουμε γιατί και να λέμε τα πράγματα πως έχουν από το 70 είχε να αλλάξει εξ ολοκλήρου όλη η εγκατάσταση του γήπεδου με το χόρτο. Το κάνουμε πράξη και πράγματι από χθες, από σήμερα λοιπόν με κόντρα κάποιους αόρατους και ορατούς γιατί η μιζέρια του νομού καβάλας και της πόλης φαίνεται τελικά. Όταν κάποιοι καφιούνται, το έχουν τιμή τους, αλλά όταν κάποιος άλλος κάνει κάτι καλό, πρέπει να καταστραφεί, να μην χρεωθεί. Δεν είναι έτσι. Χαίρομαι όποιος κάνει οτιδήποτε. Και μπράβο σε όποιον φέρνει χρήματα, όποιον κάνει κάτι καλό στον τόπο. Αφήστε λοιπόν κύριοι, φυγέτε από τη μιζέρια, να πάμε ένα βήμα μπροστά και την καβάλα σε αυτή την προσπάθεια.